Okay. Επομένως, ο Ράδεφ κατέληξε στο μοντέλο του ατόμου και εάν έχουμε έναν σωλήνα, τον οποίο τον έχουμε αδειάσει και δημιουργήσουμε μια ηλεκτρική εκένωση, τότε αυτό που παρατηρούμε ότι αυτού του τύπου οι λάμπες εκπέμπουν φως με κάποια χαρακτηριστική συχνότητα. Το ατομικό φάσμα είναι φάσμα γραμμών, δηλαδή μόνο ορισμένες συχνότητες εμφανίζονται. Το λευκό φως περνάει μέσα από τέτοια αέρια ατόμων, απορροφά μόνο αυτές τις συχνότητες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αν έχουμε ένα συγκεκριμένο αέριο, βλέπουμε κάτι συγκεκριμένα μήκη κύματος τα οποία εκπέμπονται. Για να το δούμε και αυτό σε βίντεο, εδώ έχουμε ένα λαπτήρα, έχουμε μία λάμπα και εκπέμπει φως. Αυτές οι λάμπες θα τις έχετε δει και χαρακτηριστικά σε πολλές επιγραφές, παλιότερα κάποιες δεκαετίες, ήταν και πολύ γνωστές, είναι τα λεγόμενα βάζαμε αέρια νέο και σε διάφορες πυκνότητες ή ηλίου και δημιουργούσαν αυτές τις πολύ όμορφες επιγραφές τη νύχτα. Φράγμα διάδοσης, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε τα μήκη κύματος του φωτός που έρχονται από τις διάφορες λάμπες. Στο λευκό φως εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως ο οποίος το φάσμα το οποίο εκπέμπει είναι συνεχές, ποιος το κανονίζει, η θερμοκρασία του και διέπεται νόμο του Βιν. Αυτό που κάναμε στις προηγούμενες διαλέξεις. Τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε στις χαμηλές θερμοκρασίες θα μοιάζει πιο πολύ κόκκινο, στις υψηλές θερμοκρασίες γίνεται μπλε, μοβ, άσπρο και μετά οι περιόδες. Okay. Όταν όμως το αντικαταστήσουμε, αντί να έχουμε ένα λαπτήρα πυρακτώσεως, βάλουμε αέρια, τότε τα αέρια έχουν άλλο φάσμα. Δεν έχουν αυτό το συνεχές, βλέπετε, όλα τα μήκη κύματος, αλλά έχουν χαρακτηριστικές γραμμές. Γίνονται λοιπόν φάσματα γραμμών, γραμμικά φάσματα. Εδώ λοιπόν τέσσερες λάμπες, υδρογόνο, νέο, υδράργυρο και ήλιο. Και εδώ είναι ο λαμπτήρας πυρακτώσεως. Για να δούμε τη διαφορά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε λαμπτήρας πυρακτώσεως, κατανομή μήκου σχήματος, νόμος του Βιν. Ήλιο, τι βλέπουμε, γραμμούλες. Πολύ ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν, καταρχήν όταν φάνηκε αυτό, αμέσως ξαφνικά τι βλέπουμε. Ξαναπερνάμε από μία συνθήκη, από μία κατάσταση την οποία έχω όλα τα δυνατά μήκη κύματος σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Συγκεκριμένα μήκη κύματος, αυτό τώρα τι έρχεται πίσω να μας θυμίσει. Έρχεται πίσω να μας θυμίσει τον Planck, διακριτές τιμές σε συχνότητες. Επομένως, τι βλέπουμε. Ότι αυτό που υπέθεσε ο Planck αρχίζει και εμφανίζεται και πέρα από τα υλικά, στο να ερμηνεύσει το φάσμα της εκπομπής που έχουνε και μάλιστα το φάσμα εκπομπής για συνεχές, εδώ βλέπουμε ότι πλέον έχουμε διακριτές τιμές σε αυτό το οποίο εκπέμπουν τα συγκεκριμένα άτομα. Και βέβαια, από πού θα ξεκινήσουμε για να το ερμηνεύσουμε, ας ξεκινήσουμε το άτομο του υδρογόνου, που είναι το πιο απλό. Λοιπόν, πώς το ερμηνεύουμε. Καταρχήν, οι αποστάσεις μεταξύ αυτών των γραμμών παρατηρήσανε ότι ακολουθούν μία μαθηματική σχέση. Δηλαδή, αν παίρναν το αντίστροφο του μήκους σχήματος, βλέπαν ότι αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σαν ένα δια το τετράγωνο ενός ακέραιου με αυτή τη σχέση, όπου το R είναι μία σταθερά. Υπήρχαν διάφορες ακολουθίες, δηλαδή αυτή ήταν μία ακολουθία που παρατηρούσανε, και υπήρχαν διάφορες ακολουθίες ακόμα και για το ίδιο υλικό. Η μία ακολουθία, παραδείγματος χάρη, όταν είχαμε το 1 δια 2 στο τετράγωνο, μείον 1 δια 1 στο τετράγωνο, όταν αυτό εδώ ήταν το 1 δια 4 εδώ το πρώτο πλάσμα, αυτή η σειρά, αυτή η ακολουθία ονομαζόταν η σειρά Balmer. Από τον Balmer ο οποίος
έκανε την ερμηνεία. Υπάρχουν όμως και αντίστοιχες σειρές, όπως είναι του Lyman, στην οποία περίπτωση το κλάσμα το πρώτο είναι μονάδα. Υπάρχει και ο Passion, όπου το κλάσμα το πρώτο ήταν 1/9. Δηλαδή, τι βλέπουμε, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν μία σειρά από γραμμούλες εδώ, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στη σειρά Lyman, μία άλλη σειρά εδώ που αντιστοιχούσαν στη σειρά του Balmer και μία άλλη εδώ που αντιστοιχούσαν στη σειρά του Passion. Τι παρατηρούμε, ότι η Lyman εμφανιζόταν στο υπεριόδες, η Balmer εμφανιζόταν στο ορατό και η Passion εμφανιζόταν στο υπέρυθρο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που φάζει το γεγονό. Οι γραμμές δεν μπορεί όμως να εξηγηθούν από το απλό ατομικό μοντέλο του Rutherford. Κάτι έλειπε. Και αυτό το οποίο έλειπε ήρθε να μας το δώσει ο Bohr. Ο Bohr είχε δουλέψει στο εργαστήριο του Rutherford, ήξερε, είχε ακούσει για τον Planck και σου λέει κάπου μεταξύ αυτών των δύο πρέπει να κρύβεται η αλήθεια. Έπρεπε να τα συνδέσει. Και η ιδιοφυΐα του ήταν στο γεγονός ότι τα κατάφερε. Πρώτη λοιπόν τι. Κβάντος θα έπρεπε να είναι μέσα, αφού είδανε τότε, ήταν επίκαιρο αυτό, ότι οι διακριτές τιμές κάπου εκεί είναι όλη η αλήθεια. Πρώτη λοιπόν ότι η κβάντος των ηλεκτρικών καταστάσεων των ηλεκτρονίων μέσα στο ίδιο το άτομο. Δηλαδή, όχι μόνο μέσα στο υλικό που είχε κάνει ο Planck, αλλά πλέον πάμε τώρα, σε κάθε άτομο μέσα θα πρέπει να υπάρχει μια κβάντωση. Και τι λέει αυτή η κβάντωση? Ότι υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες τιμές της ενέργειας που είναι επιτρεπτές για τα ηλεκτρόνια. Δηλαδή, ο Rutherford τι μας είπε? Κεντρικός πυρήνας ηλεκτρονιακό νεφος γύρω-γύρω. Και ο Bohr τι μας λέει? Ναι, μεν τα ηλεκτρόνια είναι γύρω-γύρω από τον πυρήνα, αλλά είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένες τροχές με συγκεκριμένες ενέργειες. Και τα φάσματα τότε ερμηνεύονται με πεταπτώσεις μεταξύ αυτών των ενεργειακών επιπέδων. Λοιπόν, τι βρήκε? Ο Bohr βρήκε ότι εκτός από την ενέργεια, οι αρχές που είχαμε στην κλασική φυσική, δηλαδή αυτά είχαν και αυτά πρέπει να διατηρούνται. Είχαμε διατήρηση ενέργειας, διατήρηση ορμής και ιστροφορμής. Σου λέει, δεν μπορεί να είναι η ενέργεια κρατισμένη και να μην είναι η ιστροφορμή κρατισμένη ή η ορμή. Άρα κάπου θα πρέπει να υπάρχει, η κβάντωση πρέπει να είναι παντού. Επομένως, περιορίζουμε και την στροφορμή. Και τι σου λέει? Κυκλική κίνηση, έχω στροφορμή. Πώς είναι η στροφορμή? Μη δε επί R. Και τι σου λέει? Ότι αυτή η στροφορμή θα πρέπει να είναι κβαντισμένη και θα πρέπει να είναι κβαντισμένη πώς? NH, αλλά επειδή μιλάμε για στροφορμή, θα πρέπει να έχει τόσο μεγάλο. Βάζουμε και το 2π εδώ για να μας βγάλει αυτό το οποίο θέλουμε. Ωμέγα ίσον 2πr. Λοιπόν, επομένως, με αυτή την παραδοχή, δηλαδή τι έκανε ο Bohr παραπάνω, πήρε τη δομή του ατόμου όπως την είχε προτείνει ο Rutherford, αλλά τη έβαλε κβάντωση. Και βάζοντας αυτή την κβάντωση, κάνοντας τι άλλο, κάνοντας τώρα κλασική μηχανική, δηλαδή τι έχω, θετικό πυρήνα, αρνητικό ηλεκτρόνιο γύρω-γύρω, κεντρομόλος δύναμη, πόση θα είναι η κεντρομόλος δύναμη? Θα είναι το κουλόμ, 1/4π/0. Αν ο πυρήνας έχω περίσσια θετικών φορτίων ζήτα, ζήτα επί έψιλον το φορτίο, Q1, Q2, διά R τετράγωνο. Δύναμη κουλόμ. Δύναμη κουλόμ, από τον περιορισμό εδώ, της στροφορμής, τι μπορώ να βρω? Μπορώ να βρω πόσο είναι η μικρότερη ακτίνα για το ηλεκτρόνιο που είναι κινητή. Και αυτή εδώ, προς τιμήν του, αυτή εδώ η τιμή, τα 0,5 άγστρομ, 0,29, ονομάζεται η ακτίνα του Bohr, Bohr radius. Όταν λοιπόν έχω, αυτό είναι για το υδρογόνο, όπου έχω το ζήτα είναι 1, όταν έχω μεγαλύτερα άτομα, απλά ιοντισμένα, δηλαδή με ένα ηλεκτρόνιο περίσσια, τότε αυτό σημαίνει ότι οι τροχές οι οποίες θα είναι επιτρεπτές σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr θα δίνονται από αυτή εδώ τη σχέση. Ερμήνευσε τα φάσματα. Φυσικά και τα ερμήνευσε, αλλά έχουν μια συνέπεια εδώ. Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι ότι η χαμηλότερη ενέργεια που μπορεί να έχει ένα άτομο περιορίζεται σε τι? Η ενέργεια που θα έχω όταν βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την ακτίνα. Και πόση θα είναι αυτή η ενέργεια? Μπορώ να την υπολογίσω και
αυτή η ενέργεια αποδεικνύεται ότι είναι μείον 13,6 eV. Οι μεταπτώσεις για το Lyman, τον Balmer και τον Bassen, τι είναι? Είναι από τα διάφορα, είναι μεταπτώσεις μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών επιπέδων από διεγερμένα επίπεδα προς την βασική θεμελιώδη κατάσταση. Στο Balmer δεν πηγαίναμε στον ίσον 1, αλλά πηγαίναμε στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση. Και για τον Bassen στη δεύτερη διεγερμένη κατάσταση. Όλα τα κομματάκια του puzzle έμοιαζε να πέφτουν στη σωστή του θέση. Και είχε αρχίσει να ξετυλίγεται η φύση και να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα που μας δυσκολεύαν. Τι μας λέει εδώ, μας δίνει ότι η άσκηση των μικροσχήματος για τη γραμμή άλμα, χρησιμοποιήστε το σχήμα για τον προσδόν του μικροσχήματος της πρώτης γραμμής Lyman α, δηλαδή την μετάβαση από τον ίσον 2 στον ίσον 1. Εντάξει. Τι θα έχω, το μήκος σχήματος είναι, αυτή είναι η συχνότητα, HC, διαφορά ενέργειας, είναι εδώ, διαβάζουμε το σχήμα και επομένως βρίσκουμε ότι είναι 1,22 επί 10 στην 7, 121,6 για την ακρίβεια. Είναι η χαρακτηριστική κορυφή, είναι η λεγόμενη Lyman Alpha γραμμή εκπομπής. Μήκος σχήματος μιας γραμμής Balmer. Προσδιορίστε το μήκος σχήματος του εκπομπόμενου φωτός όταν το άτομο τριγώνου υπερβεί την ενεργειακή στάθμη ίσον 6 στην ίσον 2 σύμφωνα με το Bohr. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, η σταθερά του Rydberg, 1 δια 4, γιατί μιλάμε για τον Balmer, μείον 1 δια 3 δια 6 το τετράγωνο. Και επομένως, 1 δια λάμδα είναι 2,44,10 στην έκτην, επομένως το λάμδα είναι 410 νανόμετρα. Κύμα απορρόφησης. Όπως έχω εκπομπή, δηλαδή αν ξεκινήσω από διεγερμένες καταστάσεις, δηλαδή στους λαμπτήρες εκένωσης που δείξαμε στο βίντεο, τι είχαμε, το αέριο ήταν διεγερμένο εδώ σε κάποιες διεγερμένες καταστάσεις και είχαμε εκπομπή προς χαμηλότερες ενεργειακές καταστάσεις και έκανε εκπομπή συγκεκριμένου μικροσχήματος. Αντίστοιχα, η απορρόφηση θα ξεκινήσει από τη θεμελιώδη κατάσταση και θα διεγερθεί σε άλλες καταστάσεις διεγερμένες. Αυτό λοιπόν μας λέει αυτή η διάσκεψη. Προσδιορίστε προσδιορισμός του μέγιστου μικροσχήματος που μπορεί να απορροφήσει το υδρογόνο στη θεμελιώδη κατάσταση, ποιο θα ήταν το επόμενο μικρότερο κύματος που μπορεί να απορροφηθεί. Το πρώτο λοιπόν είναι από το 13,6 στο 3,4. Νι 1 σε νι 2. Αυτή είναι τα 103 νανόμετρα. Ενέργεια ιοντισμού. Στον ιοντισμό τι θα συμβεί, τι βλέπουμε, ότι όσο ανεβαίνουμε, καταρχήν γιατί είναι αρνητικές οι ενέργειες, διότι είναι δεσμευμένη η κατάσταση. Όταν έχουμε δεσμό, μια σταθερή, έχουμε ενέργεια η οποία είναι αρνητική. Πότε έχω ιοντισμό, όταν το ηλεκτρόνιο ξεπεράσει ή φτάσει στην ενέργεια 0. Πότε φτάνω στην ενέργεια 0 σύμφωνα με τον τύπο, όταν το νι είναι άπειρο. Όταν το νι είναι άπειρο τότε, αν πάμε στον τύπο που είχαμε για τις σειρές, εδώ, όταν το νι είναι άπειρο, τι θα έχω, το 1 δια λάμδα είναι R δια 1. Δηλαδή η συνωσία είναι ίσον με το R. Ή αντίστοιχα, όταν έχω το Z, θα πρέπει να κάνω την αντιστοιχία. Για το ήλιο λοιπόν, τι θα έχω, το Z είναι 2 και επομένως αντί για 1 εδώ θα πει 4 φορές και επομένως η ενέργεια ιοντισμού θα είναι μείον 54 eV και το λάμδα που απαιτείται για τα 54 eV, 1, 2, 3, 4 δια 54 είναι 22,8 νανόμετρα. Θα το δούμε και στις ασκήσεις, αυτά θα ασχοληθούμε αρκετά στις επόμενες μέρες με ασκήσεις που να ερμηνεύουν. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι υπολογίστε την μέση κινητική ενέργεια όλων των ατόμων του υδρογόνου, όχι μόνο τα ηλεκτρόνια, στη θερμοκρασία δωματίου. Δεν έχουμε κάνει κινητική θεωρία, είναι κάτι το οποίο θα το καλύψουμε του χρόνου εμείς, δεν επιμένουμε, ώστε να την προσπεράσει αυτή την άσκηση, μπορεί να την δείτε μόνοι σας για εγκυκλοπαιδικούς λόγους. Τώρα, ήταν δύσκολο και είναι δύσκολο αυτή η διαδικότητα να την καταλάβουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία, ή αυτό που καταλάβαμε πολύ νωρίς, είναι ότι όλη αυτή η κβαντική θεωρία θα πρέπει να συμφωνεί με την κλασική φυσική, πότε,
όταν οι διαφορές μεταξύ των ενεργειακών αυτών κβαντικών επιπέδων είναι πολύ μικρές. Όταν είναι πολύ μικρές, σημαίνει ότι επιτρέπονται όλες οι ενέργειες. Αλλά αυτό είναι που έχουμε στην κλασική μηχανική. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει η αρχή της αντιστοιχίας. Δηλαδή, έχω μία κβαντική συμπεριφορά, είτε πάω σε πολύ υψηλά, όπως εδώ που είχαμε προηγουμένως για το N, όταν πάω σε πολύ υψηλό N, όταν φτάσω πάνω από αυτό εδώ το N κοντά στο άπειρο, τότε θα πρέπει η συμπεριφορά εδώ να είναι ουσιαστικά κλασική, να μπορεί να γνωρίζουμε την κλασική μηχανή. Αυτή λέγεται η αρχή της αντιστοιχίας. Το αξίωμα του Μπρόγλι κάνει, συνδέει το μήκος κύματος με την ομήνα σωματιδίου. Το είδαμε, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την κβαντική μηχανική. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα το πούμε στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη εβδομάδα, έχει να κάνει με τη σύνδεση. Επειδή δεν μπορούμε να, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να πάμε να μετρήσουμε μέσα σωματιδία, επομένως αυτό το οποίο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι στατιστική επί των αποτελεσμάτων. Και από τη στιγμή που κάνουμε στατιστική, τώρα καταλαβαίνετε ή υποψιάζετε για ποιο λόγο αφιερώσαμε μία εβδομάδα στο να ασχοληθούμε με πιθανότητες και κατανομές. Στην περίπτωση κλειστών τροχιών, ο De Broglie λοιπόν μας λέει ότι το σωματίδιο έχει κύμα. Όταν έχω κλειστές τροχές ή όταν έχω περιορισμένο, βάζω ένα κύμα σε ένα περιορισμένο χώρο, τι θα συμβεί τότε? Κιθάρα, χορδή της κιθάρας. Δημιουργώ στάσιμα κύματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να συμβεί και στην κβαντική μηχανική. Δηλαδή, η εξισώση των κυμάτων, αυτά τα οποία διέπουν τα κύματα στην κλασική μηχανική, θα πρέπει να ισχύουν και εδώ. Όταν λοιπόν ξεκίνησε τον De Broglie, υποθέσω κλειστή τροχιά, θα δημιουργηθούν στάσιμα κύματα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήξει ο De Broglie στην ίδια σχέση που κατέληξε ο Μπορ σε ό,τι αφορά τις κλάδους, ιδιαίτερα τις στροφόδεις. Επιπλέον όμως, αυτός εδώ ο φορμαλισμός του De Broglie εξηγεί καλύτερα γιατί το ηλεκτρόνιο δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Μα το ηλεκτρόνιο είναι φορτισμένο σωματίδιο. Φορτισμένο σωματίδιο που κάνει κίνηση ή κάνει ιδιαίτερα πανηδρομική κίνηση, τι πρέπει να εκπέμπει? Κύμα. Και πότε εκπέμπει όμως κύμα το ηλεκτρόνιο, είπαμε, τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Μπορ και ισχύει, μόνο όταν έχω αλλαγή ενεργειακού επιπέδου. Δηλαδή, το ότι σβουρίζει το ηλεκτρόνιο γύρω-γύρω από τον εαυτό του δεν είναι ικανό για να μας κάνει εκπομπή φωτονίων, να δημιουργήσει κύμα, ηλεκτρικό κύμα. Για να δημιουργήσει ηλεκτρικό κύμα, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θέλετε, θα πρέπει να έχει μία μετάπτωση, αλλαγή ενεργειακού επιπέδου. Και αυτό είναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε αυτό το αξίωμα. Είναι η καρδιά της κβαντικής μηχανικής. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχω μια κλειστή τροχιά, το που έλεγε ο Μπορ, και έχω κύμα. Άρα τι θα πρέπει, 2πr θα πρέπει να είναι ίσον με τι, με κάποιο πολλαπλάσιο του μισού του κύματος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το βλέπουμε. Επομένως, η κβάντωση έρχεται, δηλαδή αν επικαλυστούμε De Broglie, κύμα, κλειστή τροχιά, στάσιμο κύμα. Δεν έχω επιλογή. Προλάβουμε. Επομένως, αρχίζει τώρα όλη αυτή η κβάντωση, σύν τον De Broglie, να δημιουργεί την κβάντωση. Αυτά άλλωστε είναι χαρακτηριστικά ότι όταν έχω στην περιορισμό, περιορίζω ένα άτομο, περιορίζω μία χορδή, δημιουργώ στάσιμα κύματα. Και αυτά τα στάσιμα κύματα είναι με τα οποία θα ασχοληθούμε ως επιτοπλίστων και το τρέχον εξάμεινο, αλλά και το επόμενο εξάμεινο ακόμα περισσότερο.